Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σου παρουσιάσω το βίντεο report του Alan Smile Agits, ενός παίκτη που κρίνει ότι συντρέχουν αρκετοί λόγοι που κάνουν την περίπτωσή του αρκετά συνήθιστη, αλλά και αρκετά ενδιαφέρουσα θα έλεγα. Ο νεαρός Σέρβος δεν είχε ξαναπαίξει πρωτήτερα επαγγελματικό μπάσκετ, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Σερβίας στο Euro του 2016 στο Under 16, όπου κατέκτησε την 10η θέση έχοντας μια κάποια σχετική συμμετοχή. Στις επόμενες δύο διοργανώσεις όμως, τα Euro Under 18, παρόλο που ήταν μέλος της χρυσής ομάδας των Σέρβων, εκείνος δεν είχε κάποια συμμετοχή, οπότε μιλάμε για ένα όχι και τόσο προβεβλημένο European prospect. Παρ' όλα αυτά προέβησε ένα αρκετά τολμηρό εγχείρημα, ενώ η ηλικία του αντέδειο που θα μπορούσε να επιλέξει ένα αμερικάνικο κολέγιο εκείνος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την G-League ως προθάλαμο προκειμένου να καθίσει να δουλέψει, να βελτιώσει την εικόνα του και ενδεχομένως να αυξήσει το στόκ του σε επερχόμενα drafts. Οι South Bay Lakers τον περασμένο Οκτώβριο τον επέλεξαν στο νούμερο 4 του πρώτου γύρου του draft της G-League και κατόπιν έγινε trade στους Santa Cruz. Με αυτή την επιλογή ο Smile Agits έγινε όχι μόνο ο νεαρότερος παίκτης στη φετινή G-League ή ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία των Santa Cruz, αλλά έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της G-League, οπότε μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός. Η Santa Cruz είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της G-League τα τελευταία χρόνια και στο φετινό της roster διαθέτει βάθος στη front line. Παρ' όλα αυτά ο νεαρός Σέρβος κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει κάποια λεπτά συμμετοχές αλλά και να ενσωματωθεί πλήρως στην αγωνιστική φιλοσοφία και στον τρόπο παιχνιδιού της συγκεκριμένης ομάδας, έχοντας έναν ικανό και οργανικό ρόλο και συνεισφέροντας σημαντικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ο Smile Agits, παρόλο που προσδιορίζεται ως power forward, εγώ θα τον χαρακτήριζα ξεκάθαρα ως combo big man, έναν παίκτη δηλαδή που μπορεί με σχετική ευχαίρεια να καλύψει και τις δύο θέσεις των ψηλών. Παρ' όλα αυτά εκτιμώ ότι στη μελλοντική του επαγγελματική σταδιοδρομία θα εδραιωθεί και θα καθιερωθεί στη θέση του center. Η ταχύτητά του, το mobility και η συνολική του κινητική συμπεριφορά εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα τον Φραν Βάσκεζ, έναν παίκτη που κάλυψε τη θέση του σέντερ στην καριέρα του. Ο νεαρός Σέρβος φυσικά έχει πιο πολυδιάστατο επιθετικό ταλέντο. Το συνολικό του πακέτο χαρακτηριστικών το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον με την πιθανή προοπτική να καλύψει μελλοντικά το σέντερ, διότι είναι ένα παιδί που είναι εξοικειωμένο με τα perimeter activities, έχει οικειότητα και λειτουργεί πάρα πολύ καλά στα hand-off, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα στο παρκέ και να επιτεθεί με μέτωπο στο καλάθι σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, μπορεί να ανοίξει ο ίδιος το γήπεδο σε καταστάσεις ευνηδιασμού. Έχει επίσης μία ικανότητα στην πάσα, δεν φαίνεται αυτό, δεν το καταμαρτύρουν οι αριθμοί, παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει την αντίληψη και την ικανότητα να πασάρει και την ανιδιοτέλεια φυσικά και επιπλέον δείχνει κάποια ψήγματα και μία προδιάθεση για να εξελιχθεί μελλοντικά και ως stretch. Αυτό από τη θέση του σέντερ στο σύγχρονο μπάσκετ θεωρείται προσόν. Σίγουρα το συνολικό του πακέτο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά σε μια ημιακατέργαστη κατάσταση έχει περιθώρια εξέλιξης ο νεαρός Σέρβος, μπορεί να δουλέψει κομμάτια του παιχνιδιού του που υπάρχουν ήδη για να τα βελτιώσει ή να προσθέσει και άλλα κομμάτια στο οπλοστάσιο του. Επιπλέον είναι ένα παιδί που ακόμα αναπτύσσεται φυσικά, είναι ένα παιδί που ακόμα ψηλώνει, ακόμα προσθέτει βάρος και δυναμώνει. Δεν κρύβω να σας πω ότι η περίπτωση του μου αρέσει πάρα πολύ και κρίνω ότι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σίγουρα ταιριάζει πολύ περισσότερο και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τον δούμε να αγωνίζεται στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό της Ευρωλίγκα. Περνάμε τώρα σε κάποιες πολύ βασικές πληροφορίες. Γεννημένος στις 18 του 2000, position forward center, ύψος 2,8, βάρος 98 κιλά, εθνικότητα Σερβία και η ομάδα του η φετινή Santa Cruz Warriors. Εδώ έχουμε την καρτέλα με τα φετινά του βασικά στατιστικά, έχουμε και λέμε 8,7 πόντους, 3,9 rebounds, εκ των οποίων τα 2,1 είναι επιθετικά rebounds, 0,9 assist, 0,9 κλεψίματα, 0,7 κοψίματα, 1,5 λάθη, 65,7 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, 57,5 στα δίποντα, 23,7 στα τρίποντα. Εδώ το ποσοστό δείχνει φτωχό, αλλά όπως προείπα στον πρόλογο, ο Smile Agits μου έχει αφήσει ψήγματα και δείχνει μια προδιάθεση ότι μπορεί μελλοντικά να εξελιχθεί σε ένα stretch 5.
Σύνολο 37 παιχνιδιών, εκ των οποίων στα 4 έχει ξεκινήσει ως βασικός, 17,6 λεπτά συμμετοχής μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι και 2,4 προσωπικά φάουλ. Εδώ έχουμε τα στατιστικά του μετά από στατιστική αναγωγή per 36. Έχουμε και λέμε 17,8 πόντους, 8 rebounds, εκ των οποίων τα 4,3 είναι επιθετικά, 5,6 εκτελεσμένες βολές ανά παιχνίδι, 1,8 assist, 1,8 κλεψίματα, 1,4 κοψίματα και 3,1 λάθη. Περνάμε τέλος στην καρτέλα με τα φετινά του προηγμένα στατιστικά. Θα εστιάσω σε ορισμένα από αυτά. Έχουμε και λέμε 55,7 στο true shooting, 12,6 στο offensive rebound percentage, σίγουρα υψηλός δείκτης εδώ. Usage rate στο 22,2. Offensive rating στους 107 πόντους, περίπου 1,5 πόντο πάνω από την φετινή επίδοση των Santa Cruz. Defensive rating στους 99,8 πόντους, πάρα πολύ καλή επίδοση, σχεδόν ένα πόντο κάτω από την επίδοση των Santa Cruz φέτος, οι οποίοι είναι πρώτοι σε ολόκληρη την G League στα defensive rating. 1,9 win shares, 1,3 στο defensive win shares, 1,9 στο defensive box plus minus. Πολύ καλές επιδόσεις στους αμυντικούς δείκτες αναμφισβήτητα. Και στο σύστημα αξιολόγησης Player Efficiency Rating έχει 17,1. Μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι η στατιστική του απεικόνιση σε προηγμένα στατιστικά είναι καλύτερη από την αντίστοιχη που είχε ο Γιώργος Παπαγιάννης όταν αγωνίστηκε 23 παιχνίδια στη G League, όντας όμως ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Σμάιλαγκιτς, και αυτό οφείλω να το τονίσω στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Θα περάσουμε σε λίγο στις κατηγοριοποιημένες φάσεις σε άμυνα και επίθεση.
Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση που σας έκανα. Τα ξαναλέμε.